Επιστροφή και πάλι εδώ στο πλατό του Best. Τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας σήμερα και όπως προλογίσαμε θα μιλήσουμε για ξυλορακέτα, γιατί πλησιάζει σιγά σιγά για εμάς το καλοκαίρι. Πρέπει να βγούμε προς τις παραλίες και τι καλύτερο να το συνδυάσουμε αυτό με μια εξόρμηση αγωνιστική, να έχει και λίγο έτσι, αθλητικό πρόσημο. Η ξυλορακέτα νομίζω ότι είναι ο βασιλιάς του καλοκαιριού και γι' αυτά θα μας μιλήσει η Κατερίνα Κυριακοπούλου. Καλησπέρα, καλωσορίζουμε την ταμεία του ομίλου ξυλορακέτας Τρίτων Καλαμάτας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλοκαίρι λοιπόν έρχεται, πολλά θα δούμε φέτος, γιατί νομίζω ότι έχετε οργανωθεί σε όλα τα επίπεδα πια. Ελπίζουμε να δούμε περισσότερα φέτος. Να ξεκινήσουμε από την αρχή, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από το πότε ξεκίνησε ο όμιλος, πώς δραστηριοποιείται, πώς φτάσαμε στο σήμερα να μιλάμε για τον Τρίτωνα. Πριν ξεκινήσω, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ιστορική αναδρομή στην ξυλορακέτα. Θα ήθελα να αναφερθώ ότι έχει ξεκινήσει από την Αίγυπτο. Πρωτοεμφανίστηκε εκεί, στα παράλια της Αλεξάνδρειας και διαδόθηκε στα Μεσογειακά παράλια μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1970, τη δεκαετία του 1970, δημιουργούνται και οι πρώτοι οργανωμένοι σύλλογοι στην Ελλάδα. Μπαίνει σε ένα καλούπι, δηλαδή. Μπαίνει σε ένα καλούπι ακριβώς, με κυρίες δραστηριότητες, την χειμερινή κολύμβηση και την ξυλορακέτα. Το 2004 δημιουργήθηκε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αντισφαίρησης Ξυλορακέτας στην Ελλάδα, η σημερινή ένωση με την ονομασία ΑΕΣΑΞ. Αλφα Ένωση Συλλόγων Αντισφαίρησης Ξυλορακέτας. Τώρα στο ερώτημό σας για τον όμιλο. Ποιος είναι ο όμιλός μας? Ξεκίνησε σαν μία ιδέα ενός λάτρη της ξυλορακέτας, του κυρίου Αναστάσιου Λαμπράκου, ο οποίος με μεγάλο ενθουσιασμό προσέγγισε δύο σπουδαίους ρακετάδες, τον κύριο Ιωάννη Μικρόπουλο και τον κύριο Παντελή Καταραχιά, και αμέσως ξεκίνησαν τη διαδικασία να δημιουργήσουν ένα σύλλογο όπου μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα απέκτησε επίσημη ταυτότητα. Το 2012, με σύσταση του καταστατικού από 20 ιδρυτικά μέλη, ιδρύθηκε όμιλος με την επωνυμία Όμιλος Θαλάσσιων Παράκτιων Αθλημάτων και Ξυλορακέτας Τρίτων Καλαμάτας. Και φτάνουμε σιγά σιγά στο σήμερα, έτσι. Και φτάνουμε σιγά σιγά στο σήμερα, ακριβώς. Για να βάλουμε και τον κόσμο σε αυτή τη διαδικασία, να ρωτήσουμε κάτι που νομίζω είναι ένα εύλογο ερώτημα και φυσικά είναι και προσωπική ερώτηση. Θέλει να μάθει, να τον πάρει στον όμιλο. Αν υπάρχουν κανόνες, πώς παίζεται η ξυλορακέτα και πού μπορούμε ακριβώς να βρούμε αυτές τις εγκαταστάσεις. Βεβαίως. Αρχικά, να πούμε ότι στόχος του σωματείου μας είναι η ανάπτυξη και η συνεργασία του με όλα τα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία και αρμόδιους φορείς της χώρας μας και της αλλοδαπής, που καλλιεργούν και προωθούν τα παρόμοια αθλήματα. Ιδίως θα επιδιώξουμε τη συνεργασία με σωματεία που προωθούν τη διάδοση του αθλήματος ξυλορακέτας, συμμετέχοντας σε κοινές αθλητικές δραστηριότητες. Τώρα εδώ στην Καλαμάτα θα ρω πως είναι ο μοναδικός σύλλογος που δραστηριοποιείται, αν όχι και στη Μεσσηνία ολόκληρη. Υπάρχει και ένα σύλλογο στην Κυπαρισσία. Α, σωστά. Οπότε έχουμε και τους αντίστοιχους αγώνες σε Καλαμάτα και Κυπαρισσία. Παρακαλώ. Τι χρειάζεται για να παίξεις ξυλορακέτα? Αν υπάρχουν κανόνες, οι αγώνες πώς γίνονται, κάτω υπάρχει διαιτησία, όλα αυτά να απαντηθούν και προς τον κόσμο. Ωραία. Οπότε δεν είναι μία ενασχόληση που απλά κάθονται δύο και ανταλλάσσουν μπαλιές. Φυσικά και έχει και κανονισμούς. Αυτό που να σας εξηγήσω, ότι χρειάζεται, όπως κάθε άθλημα έχει το δικό του αγωνιστικό χώρο, οι τρόποι διεξαγωγής προϋποθέτει συμμετοχές ομάδων και αθλητών. Υπάρχουν κανονισμοί. Και να μιλήσουμε ότι υπάρχει μία, λίγο για τη διάρκεια των αγώνων, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Υπάρχουν κατηγορίες βασικά, που είναι οι διάδες ανδρών, τετράδες ανδρών, διάδες γυναικών, τετράδες γυναικών που δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί. Ευελπιστούμε στο μέλλον να δημιουργηθούν. Μικτές διάδες. Ένας στόχος λοιπόν. Ένας στόχος, ναι. Μικτές τετράδες, διάδες βεντεράνων, διάδες παιδών και τετράδες παιδών. Λοιπόν, υπάρχει μία βαθμολογία.
υπάρχει ομαδική και η ατομική βαθμολογία, ανάλογα με την κατάταξή τους. Να μιλήσουμε λοιπόν, υπάρχει και η διάρκεια των αγώνων. Για τις τετράδες των ανδρών ορίζεται ως 20 λεπτά. Για τις υπόλοιπες τετράδες είναι στα 15 λεπτά. Για τις διάδες όλων των υπολείπων κατηγοριών είναι στα 10 λεπτά. Θέλει το χρόνο του δηλαδή. Θέλει το χρόνο του. Να έχεις και αντοχές. Φυσικά, πρέπει να έχει πολύ να έχεις φυσική κατάσταση. Υπάρχει... δεν το χαλάμε. Υπάρχει ταχύτητα, υπάρχει όριο ταχύτητας, μια όριο βάσης, το οποίο στις κατηγορίες των ανδρών η ταχύτητα πρέπει να είναι τα 65 χιλιόμετρα και στις μεικτές διάδες, στις γυναίκες είναι τα 55 χιλιόμετρα που καταγράφεται ο πόντος. Και στους άντρες τα 60 χιλιόμετρα. Υπάρχει και απόσταση που πρέπει να τους χωρίζει. Υπάρχει και συγκεκριμένη απόσταση, όπως και είναι και ο αγωνιστικός χώρος. Mm-hmm. Βέβαια, όλα αυτά καταμετρούνται με ένα σύστημα μέτρησης. Οι καταμετρήσεις αυτές επιτυχάνονται με σύστημα καταγραφής ταχύτητας ρήψεων και πτώσεων βαθμολογίας. Άρα καταγράφεται κάθε παλιά που ανταλλάσσουν οι παίκτες και αυτός ο οποίος έχει την ταχύτερη... Ακριβώς. Υπάρχει ένας φορητός υπολογιστής που έχει το κατάλληλο λογισμικό. Υπάρχουν δύο κάμερες υψηλής ευκρίνειας. Mm-hmm. Και απέναντι υπάρχει ένα πέτασμα ακριβώς από τις κάμερες, το οποίο έχει κάποιες διαστάσεις, 4,5 μέτρα και πλάτος 1,80. Για να έχεις ένα replay, δηλαδή. Είδαμε και στα πλάνα χαρακτηριστικά πώς γινόταν η καταγραφή. Ναι, ναι, το οποίο βρίσκεται σε σταθερή θέση για την καταγραφή της κίνησης της μπάλας. Και υπάρχει περιφερειακός εξοπλισμός. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα συστήματα καταγραφής, τα ραντάρ, που καταγράφουν τον ίδιο τρόπο. Ένα αντίστοιχο παρόμοιο σύστημα με ραντάρ έχουμε στην Καλαμάτα, που το χρησιμοποιούμε για τις προπονήσεις μας. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως και το κάθε άθλημα έχει το δικό του αγωνιστικό χώρο. Οι κατηγορίες, η επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου είναι ισόπεδη. Έχει μήκος 18 μέτρα και πλάτος 15 μέτρα. Η διαστάση του γηπέδου είναι 11 επί 6 και το οποίο χωρίζεται στη μέση με κόκκινες διαχωριστικές λωρίδες. Αρκετά τα τεχνικά αρκετά κομμάτια. Φαντάζομαι αρκετά ότι όποιος μπαίνει μέσα είναι λίγο εξοικειωμένος με την εικόνα και αν είναι αρχάριος θα αρχίσει να ανταλλάσσει παλιές. Γι' αυτό είμαστε και εμείς στο σύλλογο, για να δώσουμε τις κατευθύνσεις και οι πιο έμπειροι παίκτες να δείξουν, να καθοδηγήσουν τα νέα μέλη. Πάμε λίγο στις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί, ούτως ώστε ο Σύλλογος να προωθήσει, να αναδείξει το άθλημα στην περιοχή της Καλαμάτας, διοργανώσεις που έχουν προηγηθεί, διοργανώσεις που έρχονται. Ναι, βεβαίως. Σκοπός του Σωματείου είναι να προσελκύσουμε όλους τους φίλους της ξυλορακέτας. Είναι μια πρωτοβουλία που έχουμε, που έχουμε αποφασίσει, είτε το έχουν ως χόμπι, είτε τους αρέσει η αγωνιστική ξυλορακέτα. Για να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. Αυτό θα επιτευχθεί με τη διδασκαλία και με τη μετάδοση, όπως είπα, θεωρητικών γνώσεων από τα έμπειρα μέλη του σωματείου μας. Στο θρανείο θα κάτσουν και θα γράψουν. Υπάρχει και θεωρητική. Υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και αυτό. Απλά θα τους καθοδηγήσουμε στο άθλημα της ξυλορακέτας. Στην πορεία, με τις προπονήσεις στο γήπεδο, σιγά-σιγά εξοικειώνονται. Και όπως είναι πολύ καλό που έχουμε και το σύστημα μέτρησης ραντάρ εδώ, που μπορούν να κάνουν τις προπονήσεις και να αντιληφθούν τις ταχύτητες και πώς είναι σε ένα αγώνα. Σε επίπεδο διοργανώσεων, έχουμε κάνει κάποια βήματα μέχρι στιγμής. Φαντάζομαι ότι μπήκαν οι βάσεις. Ευελπιστούμε το 2023 να κάνουμε περισσότερα βήματα. Επειδή ένα παρόμοιο άθλημα όπως είναι το τένις, παρόμοιο, υπάρχουν δηλαδή ότι υπάρχει ρακέτα, υπάρχει υποκατηγορία που πλέον ανθίζει και αυτό είναι το πάντελ. Ποιες είναι στην ουσία οι διαφορές και κάποια πράγματα που μοιάζουν με το τένις και πόσο βλέπετε να ανθίζει τα επόμενα χρόνια και η ξυλορακέτα? Αυτό που χρειάζεται αρχικά στην ξυλορακέτα είναι να υπάρχει η ξυλορακέτα, η διάσταση, έτσι, να υπάρχει κάποιες προϋποθέσεις, να έχει
ένα συγκεκριμένο βάρος, μία λαβή. Φυσικά στα παιδιά είναι πιο ελαφριά η ρακέτα και ένα μπαλάκι ανθεκτικό παρόμοιο με του τένις και αγωνιστικό χώρο. Το άθλημα της ξυλορακέτας δεν είναι ανταγωνιστικό όπως το τένις που υπάρχει αντίπαλος. Mm-hmm. Είναι ένα παιχνίδι συνεργασίας που απέναντι βοηθάει τον άλλον, ο ένας τον άλλον, για την υψηλότερη βαθμολογία. Για να επιτευχθούν ψηλά στην κατάταξη, ξεπερνώντας άλλες ομάδες από άλλα σωματεία. Αυτή είναι η διαφορά με το τένις. Εμείς δεν έχουμε φυλές στη μέση και δεν παίζει το μπαλάκι με το έδαφος. Καμία επαφή. Έχουμε το μπαλάκι, όπως πλάνο, βλέπετε στο πλάνο, στον αέρα, για να καταγράψουμε θετικούς και όχι αρνητικούς πόντους. Όπως βλέπετε, υπάρχει και η γραμματεία στους αγώνες, mm-hmm, και ο επιδιαιτητής. Και παρακολουθεί λοιπόν όλη την εξέλιξη, οπότε αποδίδει ακριβώς και το αποτέλεσμα στο τέλος, το πιο δίκαιο. Έτσι. Και σε κάθε μετά τον αγώνα δίνεται και το συγκεκριμένο φύλλο, το οποίο καταμετρά τους πόντους. Στα χέρια του κάθε αθλητή, το λοιπόν, αγώνα, να δει την επίδοσή του. Αθλητή, ακριβώς, τις ταχύτητες. Και έτσι βγαίνει το τελικό αποτέλεσμα, το σύνολο των πόντων που κέρδισαν. Όμως, οι πτώσεις, υπάρχει ποινή, ας πούμε, μείον 3 πόντους. Άρα, η ρακέτα θέλει τον μπαλάκι στον αέρα. Υψηλή τεχνική στην ουσία. Ακριβώς. Αυτό δεν είναι που ξεκάνει το άθλημα να ξεχωρίζει. Εγώ θέλω τώρα να μου πείτε, επειδή είχαμε πρόσφατα και μία εξέλιξη που έχει να κάνει με τις υποδομές, τον αγωνιστικό χώρο, το αναφέρατε και νωρίτερα, προφανώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γίνονται βήματα και προς αυτή την κατεύθυνση. Είδαμε πρόσφατα ένα σχετικό. Τι θέσεις, τι βάσεις δημιουργούνται και τι προοπτικές πια. Το 2023 μας έφερε πολύ ευχάριστα μαντάτα, να το πω. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε, πως είναι πολύ σημαντικό ότι το άθλημα της ξυλορακέτας αναγνωρίστηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι πολύ βήμα. Γι' αυτό ακριβώς το είπα, με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα Διάβγεια στις 2 Φεβρουαρίου του 2023, με την υπαγωγή του αθλήματος στην ΕΦΟΑ. Mm-hmm. Η επιτυχία της απόκτησης αθλήματος οφείλεται σε κάστοτε διοικήσεις της ΕΦΟΑ και της ΑΕΣΑΚΣ, καθώς και στους αθλητές και στις αθλήτρες που όλα αυτά τα χρόνια συμμετέχουν σε αγώνες για να προβάλλουν την αγωνιστική ξυλορακέτα. Μετά την αναγνώριση αυτή, γι' αυτό σας το λέω ότι είναι πολύ σημαντικό νέο, για όλες τις κατηγορίες του αθλήματος, για τους μαθητές, μαθήτριες, αθλητές, αθλήτριες, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Σχολικούς Αγώνες, θα υπάρχει μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑ, καθώς και σε εισαγωγή σε σχολές ή ΑΗ. Εξίσου σημαντικό κίνητρο. Πολύ σημαντικό κίνητρο. Όπως κάθε άθλημα, έχει τον προπονητή, την προπονήτριά του, του αθλήματος. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στο ΦΕΚ που θα δημοσιευθεί, έχει γίνει πρόβλεψη για την πρώτη σχολή προπονητών. Πολύ θα έχουμε κάτι και εδώ. Ελπίζω να ρωτήσω. Ελπίζουμε να έχουμε και στην Καλαμάτα προπονητή. Αναμένουμε τις οδηγίες από την ένωσή μας και θα προχωρήσουμε. Είναι, νομίζω, πολλά και σημαντικά βήματα. Έχουν μπει οι βάσεις πια, οπότε είναι πρόσφορο το έδαφος για να δημιουργηθούν ακόμη περισσότερα. Να, και σε επίπεδο διοργανώσεων να έρθουν. Νομίζω ότι αυτονόητα καταλαβαίνει κανείς ότι μία διοργάνωση θα φέρει και κόσμο, θα λειτουργήσει ως εναλλακτικός τουρισμός. Έχει και αυτό τα ωφέλη του. Δεν έρχονται 5 και 10 αθλητές μόνο σε κάθε διοργάνωση. Όχι. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να αυξάνονται οι αθλητές και να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γι' αυτό προσκαλούμε και τους πολίτες εδώ στην Καλαμάτα που τους αρέσει η ξυλορακέτα να έρθουν να δοκιμάσουν, να μπουν στον αγωνιστικό χώρο και δεν είναι ανάγκη να μπουν στην αγωνιστική ξυλορακέτα. Μπορούν πιο χαλαρά, και σαν χόμπι και να μην είμαστε πλέον οι ενοχλητικοί της παραλίας. Άλλωστε, σε αυτό ήθελα να σταθώ ότι βλέπουμε πάρα πολλούς οι οποίοι το καλοκαίρι επιλέγουν να αθληθούν κιόλας με αυτόν τον τρόπο, γιατί όχι να μην το κάνουν υπό τις κατάλληλες υποδομές και φυσικά να μπορούν να αθληθούν όσο θέλουν, χωρίς κάποια παρεμβολή από ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως και να θεωρούν αυτό το άθλημα ότι δεν τους αρμόζει.
Και γι' αυτό, όπως γνωρίζετε και έχετε δημοσιεύσει πρόσφατα, έχουμε υπογράψει τη σύμβαση με την παραχώρηση χώρου από τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Καλαμάτας για δημιουργία γηπέδου στην περιοχή νοτιοανατολικά του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής. Mm-hmm. Δυτική παραλία δηλαδή πια. Δυτική παραλία, ναι. Και ελπίζουμε το 2023 θα είναι μια χρονιά γεμάτο προκλήσεις, ζητούμενο για εμάς να φέρουμε εις πέρας τις πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει με τρόπο οργανωμένο και συστηματικό για μια δημιουργική πορεία. Από ποια ηλικία τους καλείτε να έρθουν να πάρουν τη ρακέτα? Από πολύ μικρή ηλικία. Και από μέχρι πλέον, 100? Όσο αντέχει ο καθένας. Δεν υπάρχει όριο. Προφανώς θέλουμε και μικρά παιδάκια πλέον και με την καθοδήγηση της Ένωσής μας θα είναι πάρα πολύ ωραίο να βοηθήσουμε, να προσφέρουμε ό,τι γνωρίζουμε από την αγωνιστική ξυλορακέτα και στα μικρά παιδιά. Βήμα-βήμα είναι ένας χώρος που ανθίζει στην αγωνιστική δραστηριότητα της Μεσημείας. Κάθε παράκτια δραστηριότητα. Εμείς είμαστε, νομίζω, χάρμα οφθαλμών. Οι παραλίες μας μπορούν να ξεχυθούν τα παιδιά σε οργανωμένο πλαίσιο πάντα και να μάθουν σωστά, πλέον. Να παίζουν σωστά και όχι να είναι άναρχες κραυγές και προσπάθειες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Παρακαλώ. Μέσα από την εκπομπή σας θέλω να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Προέδρου μας, κυρίου Δημήτρη Ιωθάνου, στους συντελεστές του καναλιού για την προβολή του σωματείου και του αθλήματός μας, τις ευχαριστήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μας προς τον κύριο Δήμαρχο, κύριο Θανάση Βασιλόπουλο, καθώς και στους Δημοτικούς Συμβούλους για την παραχώρηση του χώρου για την κατασκευή του γηπέδου μας. Ευχαριστούμε όλα τα μαζικής ενημέρωσης για την προβολή του σωματείου μας και του αθλήματός μας και επίσης τους δωροθέτες μας, όπου με την οικονομική ενίσχυσή τους συμβάλλουν στην προώθηση των αθλητικών σκοπών μας. Τέλος εγώ προσωπικά για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Το καλοκαίρι ελπίζουμε σε διοργανώσεις να είμαστε πιο αγωνιστικοί μεγάλη χαρά. Στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο.